Η Υπουργό Εργασία Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια τηλεοπτική τη συνέντευξη το πρωί τη 5η 11 Απριλίου, τόνισε πω όσοι χρωστούν πάνω από 100 ευρώ πρέπει να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τι οφειλέ του προκειμένου να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα. Ακόμη ανέφερε πω σήμερα όσοι χρωστούν λιγότερο από 100 ευρώ δεν θα λογίζονται ως ασφαλιστικά ανίκανη. Όσον αφορά στο δώρο του Πάσχα, ο Υπουργό Εργασία επεσήμανε ότι μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, το δώρο αυξάνεται στα 415 ευρώ, το οποίο είναι υποχρεωτικό να καταβληθεί. Παράλληλα, αυξάνονται και τα επιδόματα, όπω υπογράμισε. Αναφορικά με τι ημερομηνίε καταβολή συντάξεων και δώρων τον Απρίλιο, η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι την 5η 25 Απριλίου πληρώνονται οι συντάξει, κυρίε και επικουρικέ, στον ιδιωτικό τομέα και την Δευτέρα 29 Απριλίου οι συντάξει του Δημόσιου τομέα. Αναφορικά με το δώρο του Πάσχα, στον ιδιωτικό τομέα αυτό καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απρίλη. Τέλο, η Δωμά Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στον στόχο τη Νέα Δημοκρατία για τι Ευρωεκλογέ. Όπω είπε, στόχο είναι να κρατήσουμε τη σταθερότητα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μα, τονίζοντα ότι η χώρα μα και η οικονομία παίρνει τα εύσημα αυτή τη στιγμή και πω είναι σημαντικό να μην υπάρχει αποχή.